30 Μαρτίου 2017, 3:30 το μεσημέρι. Κουκουλοφόροι με στρατιωτικά ρούχα, μαύρες κουκούλες, γάντια και όπλα απαγάγουν το Μιχάλη Λεπιδάκη. Με δύο κλεμμένα οχήματα κλείνουν το δρόμο πέφτοντας πάνω στο αυτοκίνητό του. Με βαριοπούλα σπάνε το τζάμι και με την απειλή Καλάσνικοφ τον υποχρεώνουν να μπει σε ένα από τα αυτοκίνητα. Με αφετηρία το σκηνικό της αρπαγής του Μιχάλη Λεπιδάκη, η δικογραφία ξετυλίγει το κουβάρι της εφιαλτικής περιπέτειας του κριτικού επιχειρηματία που κρατήθηκε αλυσοδεμένος από τους απαγωγείς 187 ημέρες. Οι χιλιάδες σελίδες περιλαμβάνουν ιδιόχειρες σημειώσεις στο παχθέντος, επιστολές τελεσίγραφα από τους αδίστακτους απαγωγείς, όσο και υλικό από τις παρακολουθήσεις των αστυνομικών. Γιάννη και Μάνο Λεπιδάκη, έχετε καταλάβει λάθος τα μηνύματα που λάβατε με τα δύο βίντεο. Οι σύμβουλοι σας, ιδιωτικοί και δημόσιοι, σας έπεισαν ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και πως είναι ζήτημα χρόνου να κάνουμε το λάθος. Δεν έχετε καταλάβει ότι το παιχνίδι σήμερα παίζεται μόνο από εμάς και το έχουμε φτάσει με τη δική σας βοήθεια στο τέλος του. Το επόμενο μήνυμα που θα λάβετε θα είναι το τελευταίο. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία, ο Μιχάλης Λεπιδάκης εντοπίστηκε σώος και απελευθερώθηκε το πρωινό της Δευτέρας Οκτωβρίου 2017 στη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας στις εγκαταστάσεις εταιρείας στη γέφυρα της Ζουρίδας στο Ρέθυμνο. Εντός δωματίου βρήκαμε εξαπλωμένο σε στρώμα τον Μιχάλη Λεπιδάκη. Ήταν ξύπνιος και τον απομακρύναμε αφού πρώτα κόψαμε την αλυσίδα με την οποία ήταν δεμένος. Εκτός από τους 7 που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, το επόμενο διάστημα εντοπίστηκαν ακόμη 4 αφού αξιοποιήθηκαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό που είχαν βρεθεί στο χώρο που ήταν κρατούμενος ο Μιχάλης Λεπιδάκης, μαζί με τις ιδιόχειρες σημειώσεις του απαχθέντος, ο οποίος κατέγραφε κάθε πιθανό σενάριο που περνούσε από το μυαλό του για την εξέλιξη της απαγωγής. Οι 12 κατηγορούμενοι για την απαγωγή του Μιχάλη Λεπιδάκη θα βρεθούν τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στο εδόλιο του εφετείου κακουργημάτων που θα εξετάσει τα συγκλονιστικά στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία Μαμούθ που έχει συνταχθεί από τις διοκτικές αρχές.